Καταρχήν, λιθοθρύπτης με ύψιλον ή λιθοθρύπτης με γιώτα. Εδώ θα κάνω εγώ ένα σχόλιο που εγώ επιμένω και το λέω σε κάθε ευκαιρία ότι είναι λιθοθρυψία. Θρηματίζεται ο λίθος. Ή τρίβεται. Από το ελληνικό δεν τρίβεται. Τρίβω όταν έρχομαι σε επαφή. Μάλιστα. Τον θρηματίζω εξ αποστάσεως. Ναι. Δεν τρίβεται όμως, διασπάται και θρηματίζεται. Το ελληνικό θρηματίζω, το μεταφράζουμε, τρίβω, παίρνοντας πίσω την ελληνική λέξη, θρηματίζω. Και την κάνουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη και μάλιστα είναι άποψη την οποία την έψαξα, διότι όταν έγραφα ένα βιβλίο για την εξωσωματική λιθοθρυψία πριν από πολλά χρόνια, τότε που πρώτα κυκλοφόρησε, βασανίστηκα πάρα πολύ και συμβουλεύτηκα πολλούς φιλόλογους. Και αυτή ήταν η. Όχι και άλλους φιλόλογους γνωστούς και φίλους, οι οποίοι όλοι κατέληγαν ότι είναι θρηματίζω η κανονική έκφραση. Συμφωνώ. Επιτέλους. Ωραία. Η πρώτη ομοφωνία στο θέμα. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι. Ωραία, έχουμε μία μέθοδο που είναι η εξωσωματική λιθοτριψία και έχουμε και ενδοσκοπικές μεθόδους που είναι οι άλλοι τρόποι για να βγάλει κανείς μια πέτρα. Μήπως θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι κάθε πράγμα πρέπει να είναι για κάτι διαφορετικό ή για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και να ρωτήσω καταρχήν μια πέτρα που νομίζω ότι ανάφερε ο κύριος Τουλουπίδης. Μια πέτρα 1 εκατοστό, 1,5 εκατοστό στο άνω τριτιμόριο του ουρητήρα. Εάν χτύπα ξύλο, κύριε Τουλουπίδη, είχατε εσείς μια τέτοια πέτρα, τι θα κάνατε? 4 επεμβατικές πράξεις ή μια ουρητηροσκόπηση? Αν και... σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, τα έκανα ως πρώτη επιλογή εξωσωματική λιθοθρυψία. Εγώ, για να το πω, γιατί δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να, για να μην σχηματίσω με διαφορετική εντύπωση. Εντάξει, θέλω να γαυγίσω, όπως έλεγε ο κύριος Περιμένης. Έτσι, αλλά εάν με την προϋπόθεση συμφωνήσουμε ότι ό,τι πετάει δεν το πυροβολούμε, δηλαδή όποια πέτρα υπάρχει δεν τη χτυπάμε και κρατούμε τις ενδείξεις και τις αντιδείξεις και έχουμε επίγνωση των αποτελεσμάτων και των πλοκών, τότε συμφωνώ πραγματικά πως η εξωσωματική λιθοθρυψία είναι μια μέθοδος η οποία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο της θεραπευτικής αντιμετώπισης λιθίας σήμερα. Εγώ θα συμπληρώσω επάνω σε αυτά. Προφανώς συμφωνείτε. Σαφώς συμφωνώ σε όσα είπε και θα συμπληρώσω ότι η εξωσωματική λιθοθρυψία πλέον σήμερα, συνεπικουρούμενη από τις άλλες δύο ενδοσκοπικές μεθόδους προσπέλασης του ουροποιητικού του ανώτρου, είτε κατιόντος είτε διαδερμικά, αποτελούν την μέθοδο, τον τρόπο αντιμετώπισης των λίθων του ουροποιητικού συστήματος έναντι της ανοιχτής επέμβασης που είχαμε τα περασμένα χρόνια. Επομένως, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τουλουπίδη. Και μια ερώτηση ακόμη. Αν έχετε μια μεγαλούτσικη πέτρα μέσα στο πυελοκαλυκικό που είναι, ξέρω εγώ, 2,5 εκατοστά και έχει και 2 κλάδους προς τον άνω πόλο. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι όπως ανέφερα, σε συνδυασμό των μεθόδων, δεν είναι μεμονωμένη η μέθοδος εξωσωματικής λιθοθρυψίας, αλλά συνεπικουρείται, όπως σας είπα, από τις άλλες ενδοσκοπικές μεθόδους. Σε αυτή την περίπτωση. Σαν πρώτη πράξη, σαφώς, τι θα προτείνατε σε έναν άρρωστο? Σε έναν δηλαδή. Τέτοιον άρρωστο, σαφώς θα πρότεινα μια διαδερμική με αφαίρεση της μεγαλύτερης μάζας όσο είναι δυνατόν του λίθου και ενδεχομένως υπολοιματικού λίθου, μια εξωσωματική λιθοθρυψία. Κύριε Τουλουπίδη. Αντίθετα, από προσωπική εμπειρία, είναι και ο κ. Γιανακόπουλος εδώ συνεργάζεται που μπορεί να το επιβεβαιώσει και αύριο θα σας το αναφέρει πιο αναλυτικά για την τεχνική της διαδερμικής λιθοθρυψίας. Από την εμπειρία μας, σε ένα τέτοιο λίθο, η διαδερμική λιθοθρυψία προσφέρει ένα πραγματικά καθαρό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Να ρωτήσω λίγο το ακροατήριο. Αν είχατε μια πέτρα που ήταν 2 εκατοστά, 2,5, στον άνω πόλο του νεφρού, με 2 κλάδους να πηγαίνουν στους κάλικες, πόσοι από εσάς θα επιλέγατε για τον εαυτό σας και μετά από όλα αυτά που ακούσατε, μια διαδερμική νεφρολιθοτριψία ως πρώτη πράξη και πόσοι θα επιλέγατε την τοποθέτηση ενός pigtail
και εξωσωματική λιθοτριψία. Να σηκώσει τα χέρια του, όσοι πιστεύουν ότι θα κάνουν πρώτα εξωσωματική λιθοτριψία με την τοποθέτηση ένα πικτέιλ. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να μετρήσω, αλλά για να δω και την αντίθετη άποψη. Νομίζω, χωρίς να έχω μετρήσει, ότι κερδίζει η εξωσωματική. Δηλαδή, είναι λίγο... Είναι λιγότερο πνευματική. Να ρωτήσω τώρα, αν η ίδια πέτρα ήταν στον κάτω πόλο, πόσοι από εσάς θα επιλέγατε ως πρώτη πράξη την διαδερμική. Ως πρώτη πράξη τη διαδερμική. Εγώ είμαι στο... όχι, ναι. Και πόσοι θα επιλέγατε άλλη τίποτα. Τίποτα. Είσαστε πολύ μειοψηφία. Το τίποτα είναι πολύ μειοψηφία. Μία διευκρίνηση. Μία διευκρίνηση. Ο λίθος αυτός είναι ασυμπτωματικός ή συμπτωματικός. Έχετε δίκιο. Είναι πολλές οι παράμετροι τις οποίες πρέπει να διερευνήσει κανείς. Μιλάμε απλώς για το μέγεθος του λίθου και σε ποιο σημείο του νεφρού είναι, όπου υπάρχει και διαφορά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, της εξωσωματικής λιθοτριψίας στην προκειμένη περίπτωση, σε σχέση με τη διαδερμική. Νομίζω ο κύριος Χατζηχρήστος κάτι θέλει. Μπορείτε λίγο να ρωτήσετε για να δούμε, γιατί είναι και θέματα εκπαίδευσης. Πώς έχουν εκπαιδευτεί σε ούτε κύριο. Αυτή ήταν. Ναι, ναι. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας ρωτήσω. Οι λιθοτρύπτες ξέρουμε που υπάρχουν, είναι συγκεκριμένοι. Πόσοι από εσάς έχετε πρόσβαση σε λιθοτρύπτη, εάν έχετε έναν άρρωστο που θέλετε να του κάνετε μια λιθοτρυψία. Πόσοι από εσάς έχετε πρόσβαση σε λιθοτρύπτη. Άμεση με καραπόδεση. Άμεση, να πάτε εσείς οι ίδιοι εκεί. Να πάτε εσείς οι ίδιοι. Επομένως, πάρα πολλοί δεν έχετε καν πρόσβαση σε λιθοτρύπτη. Έτσι, για σηκώσει τα χέρια σας όσοι δεν έχετε πρόσβαση. Ναι, νομίζω είστε περισσότεροι. Και πόσοι από εσάς έχετε πρόσβαση σε κέντρο που μπορεί να κάνει και διαδερμική και ουρητηροσκόπηση και να έχει και λιθοτρύπτη. Πόσοι από εσάς. Όλα μαζί. Όλα μαζί, να τα έχει όλα. Υπάρχουν όμως τα κέντρα αυτά. Γιατί οι υπόλοιποι δεν έχετε πρόσβαση. Δηλαδή είναι δικό σας θέμα ή είναι θέμα ότι έχει κλειστεί. Έχουμε ξεφύγει λίγο. Ας τα αφήσουμε. Έβαλες λιθοθρύπτη στη μέση γι' αυτό. Ναι. Ναι, χωρίς λιθοθρύπτη να βάλεις. Ουρητηροσκοπήσεις πόσοι κάνετε. Η μισή περίπου. Ναι, καλό αυτό το ποσοστό. Παρακαλώ κύριε Περιμένη. Βεβαίως μπορεί να πείτε κάτι. Συγγνώμη, έτσι πολλά τρώω και χρόνο. Μισό λεπτό το μικρόφωνο. Εμένα να σας πω ότι με χαλάει πολύ σε όλη αυτή την ιστορία. Ποια ιστορία? Την ιστορία λιθοτριψία κυρίως. Μάλιστα. Δεν μπαίνει ζήτημα αμφισβήτηση των guidelines και τα διαφορά. Αυτό που με χαλάει πολύ είναι ότι η εισβολή της εξωσωματικής λιθοτριψίας στην ιατρική μας ζωή έχει αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης μιας νόσου, η οποία έχει μία φυσική εξέλιξη συγκεκριμένη και στην οποία η ευκολία και η προσβασιμότητα στη τεχνολογία μας κάνει και γινόμαστε πολύ επιθετικοί, υπερθεραπευτικοί και βλέπω καθημερινά ένας λίθος του οποίου η προοπτική είναι να φύγει μόνος του, να παρεμβαίνουμε και έχω την εντύπωση ότι σε μια ιστορία τέτοια το πρώτο consensus που θα έπρεπε να γίνει είναι στο η εφαρμογή όλων των εναλλακτικών της χειρουργικής μεθόδων δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ιατρική μας προσέγγιση στην νοσολογική οντότητα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας κύριε Περιμένη. Δηλαδή βλέπουμε πέτρες ξέρω, που είναι μισό εκατοστό. Στο Βασίλη την τελευταία διαφάνεια που βέβαια δεν το εννοούσε αλλά αυτό μένει κάθε πέτρα κάτω από 2 εκατοστά. Ήταν λόγω του debate. Ναι, ναι. Απλώς θέλω να πω να μην μείνει, γιατί αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή κλινική πράξη. Το θέμα της υπερθεραπείας, γιατί κυρίως αυτό είναι που συζητάτε, το θέμα της υπερθεραπείας έχει και άλλες παραμέτρους από πίσω του. Να. Και αυτό έγκυται και στον καθένα μας να το προσέξει, ας το πούμε. Κύριε Χατζηχρήστου, λίγο. Πότε, ερώτηση, πόσο και πότε να περιμένω πριν αποφασίσω παρέμβαση.
Μέγεθος, θέση λίθου, διάστημα. Λοιπόν, ο κύριος Περιμένης έχει... Η τελευταία ερώτηση ήταν αυτή. Ναι. Ο κύριος Περιμένης έχει απόλυτο δίκιο. Σαφώς, σήμερα με το ουρητηροσκόπιο, πέτρες οι οποίοι βρίσκονται στο κάτω του τμήματος του ουρητήρα ή στη μεσότητα του ουρητήρα και είναι αποβλητές, στον πρώτο ουρολόγο που θα εμφανιστεί αυτός ο άρρωστος, η πρώτη πρόταση που θα γίνει είναι να έρθεις να στο βγάλουμε. Σαφώς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το ξέρουμε όλοι, ένας λίθος που κάνει κολικό και εντοπίζεται στον ουρητήρα, το 80% αυτών των λίθων είναι αποβλητέοι. Άρα λοιπόν, συντηρητικά αυτός ο λίθος σε ένα X χρονικό διάστημα, το οποίο δεν ξέρουμε ποιο θα είναι, αλλά με παρακολούθηση και απαντώ συγχρόνως στον κύριο Χατζηχρήστου, η παρακολούθηση είναι η υπερηχογραφική, η οποία είναι επαναλαμβανόμενη, μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να περιμένουμε, αν δεν έχει επίπτωση, υδρονέφρωση, λίμωξη κτλ., αυτόν τον λίθο με κατάλληλη αγωγή στον μπορούμε να περιμένουμε να αποβληθεί. Αλλά, ναι. Αλλά και μία αρχόμενη υδρονέφρωση, η οποία, ναι. Τώρα ήθελα να πω όμως και κάτι γενικό, μια που αναφέραμε για την αντιμετώπιση της λιθιάσεως. Εύχομαι και ελπίζω τα επόμενα χρόνια οι ερευνητές να κατορθώσουν να αντιμετωπίζεται η νόσος λιθίασης. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα της νόσου λιθίασης, που είναι ο λίθος. Και εδώ είναι, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το λίθο αφού δημιουργηθεί πρώτα. Ενώ ο στόχος μας θα είναι πλέον να ξέρουμε με ποιο τρόπο να μην δημιουργούνται λίθοι στο ουροποιητικό. Και νομίζω αυτό είναι ο στόχος και το μήνυμα που πρέπει να μείνει από όλη αυτή την ιστορία. Τελικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά μέσα και πάρα πολλά εργαλεία και πάρα πολλές μεθόδους για να απαλλάξουμε έναν άρρωστο από τη λιθίαση σήμερα. Εγώ θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μας, από τον κύριο Τουλουπίδη, για το πού συμφωνούμε όλοι μας και ποια είναι η θέση μας σήμερα όσον αφορά την εξωσωματική λιθοτριψία. Αν οι περισσότεροι συμφωνούμε δηλαδή ότι αυτή η μέθοδος είναι η σωστή μέθοδος για τους περισσότερους από τους αρρώστους οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν αυτή την πράξη. Εγώ με δύο λόγια για να περάσω ένα μήνυμα. Λέμε ναι στις κατευθυντήριες οδηγίες, λέμε όχι στην κατάχρηση της εξωσωματικής λιθοτριψίας.